Είναι αυτό που λένε, συζητάνε τόσοι άνθρωποι τόσες ώρες και σε φωνάζουν να πούν τι έχει κρατήσει. Πανεύκολο. Πάντως, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι φτάσαμε μία ώρα έτσι που συνήθως στα συνέδρια κουράζεται ο κόσμος να έχουμε την περισσότερη ένταση στο πάνελ, που δείχνει πόσο σημαντικό είναι το συγκεκριμένο ζήτημα, που δεν περιορίζεται μόνο στο προσφυγικό. Το συζητούσαμε λίγο προηγουμένως, τι κρατάμε. Εγώ έχω επιλέξει να κρατήσω μερικές φράσεις που μάζεψα από όλη την ημέρα, κοιτώντας λίγο τις σημειώσεις μου στα διαλύματα. Και θα ήθελα πολύ να ακούσω, έτσι, και αν το μοιράζονται οι φίλοι και οι φίλες που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Αλλά αυτό που θα έβαζα ως τίτλο είναι αυτό που ακούσαμε το πρωί από τη Λάουρα. Και το λέω στα αγγλικά γιατί νομίζω είναι και ωραία διατύπωση. Sharing power to empower ourselves. Να μοιραζόμαστε τη δύναμη, την εξουσία για να ενδυναμώσουμε τους εαυτούς μας. Και αυτό νομίζω δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα της εξουσίας ή με τη συμμετοχικότητα στο τοπικό επίπεδο, αλλά έχει να κάνει και με αυτά που συζητούσαμε για την ενεργειακή δημοκρατία, γενικά για τη συμμετοχή των πολιτών. Κράτησα επίσης αυτό που είπε η Ιωάννα πριν από λίγο, ότι η πράσινη μετάβαση είναι ένα μονοπάτι ειρήνης, εκτός από όλα τα άλλα. Κράτησα και έχω σημειώσει με μεγάλα γράμματα τα πολύτιμα στοιχεία του κύριου Κοντζαμάνη για την υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού, για το προφίλ της ελληνικής υπαίθρου, για πράγματα που θα έπρεπε να μας ανησυχούν πάρα πολύ και να μας κινητοποιούν και επί σειρά ετών δεν κάνουν τίποτα στους αρμόδιους. Κράτησα αυτό που είπε ο Άλεξ νωρίτερα για το χωρικό σχεδιασμό και πώς αυτός πρέπει να περιλάβει και τη διαχείριση πόρων, ανθρώπων, τεχνολογικών λύσεων με στόχο οι περιφερειακές πόλεις, τα χωριά, οι μικρότερες ενότητες να γίνουν πιο ανεξάρτητες. Συγκρατώ όλα αυτά που μας είπε η Καρολίνα για τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως για την Ελλάδα, πόσο σημαντικό είναι να βελτιώσουμε την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, στα Services of General Interest. Αυτό που είπε η Αλής, ότι με πλήρη και ξεκάθαρη ενημέρωση και επικοινωνία μόνο μπορούν να πιστούν οι πολίτες να γίνουν μέρος της μετάβασης, αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε φορά που υπάρχει κάποια προσπάθεια μετάβασης. Το δικαίωμα στην πόλη. Για το σχεδιασμό του χώρου, πώς διαμορφώνει ένα πολιτισμικό προϊόν. Το βρίσκω πολύ ωραία διατύπωση, πολύ εύστοχη. Δηλαδή, έτσι όπως σχεδιάζουμε το χώρο, καθορίζουμε τις ζωές μας. Καθορίζουμε τις ζωές μας, τις ζωές των άλλων και πολλές φορές τους καταδικάζουμε σε μια ζωή που τους αφαιρεί την πρόσβαση σε μια σειρά από βασικά πράγματα. Κρατάω αυτό που είπε η Ελένη τώρα, ότι η συμμετοχή στο σχεδιασμό του χώρου δεν είναι μόνο δικαίωμα, αλλά παράγει και καλύτερα αποτελέσματα και ότι οριμάζουν οι συνθήκες για να εμβαθύνουμε τη δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορώ να μην κρατήσω, γιατί το είπαμε, το ξαναείπαμε όλο αυτό το ζήτημα που έθεσε και ο Λευτέρης και ο κ. Δανιλίδης για το θεσμικό πλαίσιο. Δεν έχουμε συμπεριληπτικές κοινωνίες, γιατί δεν έχουμε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Είναι χαρακτηριστικό για ό,τι ζούμε στην Ελλάδα αυτή η φράση «Φεύγει ο Δήμαρχος, φεύγει η Βούληση». Πάρα πολύ προβληματικό, αν θέλετε, γενικά για τη δημοκρατία μας. Και επίσης, κρατάω αυτό που είπε η Ελένη, δεν είναι όλα τα θέματα για bottom-up. Ξεκινήσαμε έτσι το πρωί, ενσυνείδητα, για το ριζοσπαστικό δημοτισμό. Μιλήσαμε πολύ για το bottom-up, μιλήσαμε πολύ για το πώς τα κινήματα, για το πώς οι εκφράσεις των πολιτών κάθε είδους μπορούν να είναι stakeholders, αλλά δεν είναι όλα για bottom-up. Και έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή, γιατί το top-down στην Ελλάδα δεν λειτουργεί πολύ καλά. Καθόλου καλά, για την ακρίβεια. Και σίγουρα κρατάω σε αίσθηση ότι είχαμε συζήτηση. Είχαμε αυτό που λένε controversy. Δεν συμφωνήσαμε πολύ. Διαφωνήσαμε σε αρκετά θέματα. Είχαμε ένταση. Και σε πολλά θέματα διαπιστώσαμε ότι είμαστε ακόμα σε ένα άγουρο στάδιο. Στο χάσμα πόλης υπαίθρου, αλλά ακόμη και σε αυτά τα τελευταία ζητήματα που συζητούσαμε. Επομένως, είναι και δική μας ευθύνη να ξαναβρεθούμε και να ξαναβρισκόμαστε σύντομα, πιο συχνά, σε διαφορετικά πλαίσια, με διαφορετικά φορμάτ και να προσπαθήσουμε να οριμάσουμε τις συνθήκες γρήγορα προς μια κατεύθυνση που νομίζω ότι τουλάχιστον όσους και όσες είμαστε εδώ μας εκφράζει για τα καλά. Αυτά κρατάω σε επίπεδο περιεχομένου. Τι άλλο να πούμε παραπάνω από αυτό. Μόνο θα προσθέσω ότι και εγώ από την Λάουρα κράτησα τη λέξη ισορροπία και το πόσο έδωσε το στίγμα ότι πρέπει να μάθεις να ισορροπείς ανάμεσα στο παραδοσιακό και το ριζοσπαστικό, στο παλιό και το καινούριο. Και πόσο είδαμε από όλους πόσο πρέπει να μεγαλώσει την ανάγκη που μάλλον έχουμε όλοι να μεγαλώσουν οι δυνατότητες των Δήμων.
πλέον να μιλάμε σε ένα πιο υπερτοπικό επίπεδο και να ανακαλύψουμε το κομμάτι αυτό. Και τέλος, αυτό που είπε λίγο η Ελίτα, και θα κλείσω με αυτό, πρέπει να βρούμε κι εμείς νέους τρόπους να αντιδρούμε και να έχουμε ένα μέρος σε αυτό το διάλογο, παρά να τον κοιτάμε τρομαγμένοι, γιατί όντως αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν γρήγορα και πρέπει να μπορούμε να συμμετέχουμε ισότιμα σε αυτόν. Και σε κάθε συνέδριο, ξέρετε, υπάρχει και αυτό το τελευταίο κομμάτι, που είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό, των ευχαριστειών. Γιατί αυτό που είδατε σήμερα είναι κάτι που μας κράτησε έτσι ξάγρυπνους, απασχολημένους, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, για πάρα πολλούς μήνες. Και έγινε έτσι εφικτό, κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί, επειδή ακριβώς συνεργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι από πολλά διαφορετικά πόστα και με πολύ ειλικρίνεια και αγάπη θέλω να τους ευχαριστήσω. Οπότε ξεκινάω από τους ομιλητές και τις ομιλήτριές μας. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή που κάνατε το ταξίδι, ήρθατε εδώ και κάναμε ένα συνέδριο διαζώσης εντελώς και μέσα σε αυτή την αίθουσα και στο φουαγέ έξω στα διαλύματα. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ και θα σας ξανασυναντήσουμε σύντομα, εσένα, για το συντονισμό που άντεξες τόσες ώρες εδώ πάνω με καθαρό μυαλό να κάνεις ερωτήσεις και να επομένεις και τα SMS που σου στείλνα εκεί επίμονα. Εσάς όλους που παρακολουθήσατε διαζώσεις, που σεβαστήκατε και τις αποστάσεις και τις μάσκες, που ταξιδέψατε πολύ από εσάς για να έρθετε ως εδώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, γιατί ήταν ένας εξαιρετικός οικοδεσπότης, αυτό οφείλω να το πω, γιατί εξ αρχής ήταν πολύ απλή η συνεννόηση μαζί τους, τους τεχνικούς μας, τη διερμηνία, αγώνας, όλη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη φωτοομάδα και το Στέριο Φουρκιώτη που τρέχουν γύρω-γύρω όλη μέρα με μία φωτογραφική μηχανή και μία βιντεοκάμερα, οπότε θα φροντίσουν να έχουμε πολύ υλικό και μετά από αυτή τη μέρα και μετά την αυριανή ημέρα, γιατί σας θέλουμε και αύριο μαζί μας όλη την πόλη, οπότε γυρίστε μία σελίδα στο πρόγραμμά σας να δείτε πού θα μας βρείτε αύριο. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για την υποστήριξη και όλη τη θετική ενέργεια που έφεραν οι συνάδελφοί μας από το Ίδρυμα Heinrich Bell από πάρα πολλές χώρες. Δεν το θεωρώ αυτονόητο, οπότε τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από το Βερολίνο, από το Βελιγράδι, από το Σαράγεβο, από τη Βαρσοβία, έκαναν αυτό που είδατε σήμερα ένα ακόμη πιο διεθνές event και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο. Χαίρομαι που η προκάτοχός μου, η Όλγα Ιδρώσου, είναι εδώ και είναι εδώ μαζί μας όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το τέλος. Είμαστε πολύ τυχεροί που είναι μαζί μας και ηθικά και από κάθε άποψη. Είμαστε πάρα πάρα πολύ τυχεροί, το λέω με όλη μου την καρδιά, που για να κάνουμε αυτό το συνέδριο είχαμε συνοδοιπόρο μας με πολλούς τρόπους στη συμβολή. Εύχομαι όλες οι επαγγελματικές συνεργασίες να ήταν όπως η συνεργασία που είχαμε με τη συμβολή. Μας βοήθησαν σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και δεν μπορείτε να φανταστείτε και το feedback που πήραμε για το πόσο καλά οργανωμένο ήταν το συνέδριο, ένα μεγάλο μέρος ανήκει και σε αυτούς, οπότε τους ευχαριστώ. Και last but not least, όσο πιο κυριολεκτικά μπορώ να το πω, πρέπει να ευχαριστήσω την ομάδα μας, την ομάδα στο Ίδρυμα Heinrich Bell. Και θέλω να τους καλέσω και να τις καλέσω όλους εδώ για να τους δείτε, για να τους εντοπίσετε και στο προσκήνιο, γιατί τους είδατε πολύ στο παρασκήνιο σήμερα, οπότε να έρθουν όλοι και όλες επάνω, να έρθουν δηλαδή η Αγάπη Τσαμπάζη, η Κική Μεταξά, η Νέντα Νοραϊκία, ο Βασίλης Πάγκαλος, ο Γιώργος Μελισσουργός, ο Ευάγγελος Αστυρακάκης Ασλάνης και ο Σάκης Σεραφείμ. Γιατί αυτοί είμαστε, έτσι σε πλήρη σύνθεση για να μας δείτε πώς μοιάζουμε όλοι μαζί ως γραφείο. Στην πορεία είχαμε και την Κορίνα Κανιστρά, η οποία μας άφησε δυστυχώς για τη Γαλλία, αλλά μας βοήθησε για να το στήσουμε όλο αυτό. Και θέλω να πω ότι η δουλειά που έγινε από όλους ήταν συγκλονιστική. Γιατί όταν εγώ πήγα και τους είπα το φθινόπωρο, παιδιά, για τα 10 χρόνια θα κάνουμε κάτι, ίσως διήμερο, τρίμερο, να κάνουμε πολλά πράγματα, λίγο τρόμαξαν. Αλλά τελικά εκείνοι ήταν που τράβηξαν μπροστά αυτή την ιδέα και το πήγαν πολλά βήματα παραπέρα. Οπότε τους οφείλω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και τους βγάζω το καπέλο. Αν φορούσα θα το έβγαζα. Οπότε τους το βγάζω μόνο έτσι κάνοντας την κίνηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ
Και δεν σταματάμε εδώ. Σταματάμε για σήμερα. Θα πάρουμε μία ανάσα και θα σας συναντήσουμε αύριο από το πρωί στις 9 μέχρι τις 11 ή και όσο πάμε, από το Βαρδάρι μέχρι τον Γκέτε. Δηλαδή σε λίγο πολύ σε ολόκληρη την πόλη. 10 event για τα 10 χρόνια μας. Οπότε ξεφυλίστε το πρόγραμμα και ελάτε, γιατί το έχουμε κάνει με πολύ αγάπη και σας περιμένουμε οπωσδήποτε. A big thank you to Michalis for everything. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.